Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ για να ενημερωθείτε για τις ανεμογεννήτριες που θέλουν να εγκαταστήσουν στο πανί. Στο δικό μας πανί, στο βουνό μας που το ζούμε, είναι επισκέψιμο μέχρι και σήμερα. Είναι ένας πνεύμονας ζωής για όλους τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για τους επισκέπτες, και οφείλουμε να το προστατέψουμε. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Δήμαρχος Σαρωνικού, κύριος Πέτρος Φιλίππου, ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής, κύριος Δημήτρης Λουκάς, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων Καλυβίων και Κερατέας, ο κύριος Ράπτης Χρήστος, πρόεδρος Καλυβίων, και ο κύριος Ζορμπάς Αποστόλης, πρόεδρος τοπικού Κερατέας. Την εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Πάνος Κουρολιάκος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κύριος Τουλγαρίδης Κώστας με την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική, οι Αντιδήμαρχοι και των δύο Δήμων, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων και των δύο Δήμων, Πρόεδροι όλων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σαρωνικού και του Δήμου Λαβρεωτικής, Πρόεδροι, εκπρόσωποι φορέων και μέλη όλων των φορέων της περιοχής. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι που είστε εδώ. Κύριε Φιλίππου. Καλημέρα σε όλους αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που παρόλη τη ζέστη, παρόλο το περίεργο της ώρας, το ότι πολύ λίγο, γιατί αποφασίστηκε αυτή η εκδήλωση μόλις προχτές το βράδυ, χωρίς ιδιαίτερα να έχει ανακοινωθεί. Ναι. Με όλα τα αυτά, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπήρξε η όποια ενημέρωση και είστε εδώ σήμερα. Εμείς, μάλλον που είμαστε εδώ μαζεμένοι, πραγματικά μας δίνει και χαρά, αλλά και κουράγιο να συνεχίσουμε σε αυτό το δίκαιο, αλλά και όμορφο αγώνα που έχουμε ξεκινήσει. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, με ιδιαίτερη ανησυχία τις τελευταίες μέρες βλέπουμε να εξελίσσεται και στην περιοχή μας κάτι πάρα πολύ άσχημο, μια προσπάθεια να καταστραφεί το Πάνιο Όρος με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Να πούμε δύο λόγια για το Πάνιο Όρος. Το βουνό και η ίδια η λέξη πανί που το λέμε ή Πάνιον υποδηλώνει αρχαία λατρεία του Θεού Πανός. Έχει σημαντικές αρχαιότητες το βουνό αυτό, έχει 780 μέτρα υψόμετρο και είναι ανάμεσα στα Καλύβια και στην Κερατέα. Η δυτική πλευρά τη λέμε Πανί, το ανατολικό προς την Κερατέα και Κερατοβούνι, και ένα βουνό που πραγματικά και τα δύο χωριά αλλά και η υπόλοιπη περιοχή πραγματικά αγαπάμε
και πραγματικά τα ζούμε, γιατί είναι και ένας από τους λίγους πνεύμονες πρασίνου που έχουν μείνει πλέον σε όλη την Αττική. Σε μια Αττική με 5 εκατομμύρια κόσμο, που όλοι κάνουμε αμάν να βρούμε μια ανάσα, να πάρουμε λίγο καθαρό αέρα. Αυτό λοιπόν, μέσα εκεί εντάσσεται λοιπόν και το πανί. Η προσπάθεια για τις ανεμογεννήτριες είναι τουλάχιστον των τελευταίων 20 χρόνων. Ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, από το 2003 να καθιερωθεί ο χώρος, αχώρος εγκατάστασης ανεμογεννητριών. Πάντα τα δημοτικά συμβούλια και προκαλλικράτη όσο ήμασταν Καλύβια και Κερατέα, αλλά και μετά τον Καλλικράτη σαν Λαβρεωτική και Σαρονικός, ήμασταν αντίθετοι σε αυτήν την εγκατάσταση με ομόφωνες αποφάσεις, όχι γιατί είμαστε κατά των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι η καταστροφή που θα γίνει σε αυτόν εδώ το χώρο θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα είναι μια καταστροφή που πλέον δεν θα έχει καμία επιστροφή. Αυτός είναι ο λόγος και μόνο, χωρίς να δαιμονοποιούμε τις ΑΠΕ και θέλουμε να είναι ξεκάθαρο. Και το αστείο ποιο είναι, ότι ενώ τα προηγούμενα 20 χρόνια διαχρονικά είχαν προγραμματιστεί σε πάρα πολλά σημεία της Αττικής να μπουν ανεμογεννήτριες, τελικά ο μόνος χώρος που έχει παραμείνει για να τοποθετηθούν 19 ανεμογεννήτριες, η μία η πρώτη που ξεκινάει και άλλες 18 στη συνέχεια, είναι αυτός εδώ. Όλη η κορυφογραμμή του πανίου όρους που βλέπουμε, που βλέπετε μπροστά μας και για το οποίο είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε. Είχαμε τις πληροφορίες ότι πρόκειτο να ξεκινήσει η πρώτη ανεμογεννήτρια, είχε κατατεθεί στην Πολοδομία. Εμείς πιο παλιά είχαμε κάνει προσφυγές και στο Συμβούλιο Επικρατείας και στη ΡΑΕ και παντού. Δυστυχώς δεν είχαμε θετικά αποτελέσματα προκειμένου να αποφευθεί η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Πριν λίγες μέρες, στις 24 Απρίλη, αν δεν κάνω λάθος, εν μέσω κορονοϊού, εκδόθηκε η πρώτη άδεια από την Πολοδομία του Μαρκοπούλου, Παρασκευή. Σάββατο πήραν την έγκριση από το αστυνομικό τμήμα Κερατέας και Δευτέρα ξεκίνησαν να σκάβουν, χωρίς καμία ενημέρωση, ούτε στους Δήμους, ούτε στην αρχαιολογική υπηρεσία που πρέπει ό,τι και εργασίες να γίνουν οικοδομικές στην περιοχή μας είναι υπό την εποπτεία, ούτε με την ενημέρωση κανενός επισήμου φορέα. Σκεφτείτε ότι την άδεια από την Πολοδομία εμείς την έχουμε σε φωτογραφία που πήρα εγώ από το κινητό, από τους εσκαφείς και τίποτα άλλο. Ανεβήκαμε αμέσως την Τρίτη απάνω, διακόψαμε τις εργασίες, δεν έγιναν επεισόδια αλλά υπήρξε μία ένταση και στη συνέχεια καταθέσαμε ασφαλιστικά μέτρα στο Λαύριο προκειμένου να σταματήσουμε έστω προσωρινά το ξεκίνημα των εργασιών, κάτι που πετύχαμε. Βεβαίως εξακολουθεί να υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι με το γράμμα του νόμου οι άδειες αυτές είναι σε ισχύ και μπορούν να προχωρήσουν, άρα αυτό που έχουμε εμείς να κάνουμε είναι πώς θα αποτρέψουμε πλέον την δημιουργία αυτού του πράγματος. Το φαντάζεστε, 19 ανεμογεννήτριες εδώ πάνω, ούτε στο βουνό θα μπορούμε να ξανανεύουμε. Έχουμε διαβάσει πάρα πολλά άρθρα τι γίνεται σε άλλες περιοχές, ότι υπάρχει ένα κίνημα πανελλαδικά και στην Τίνο και στην Εύβοια και στην Καρδίτσα και στα Άγραφα και σε πάρα πολλά σημεία της χώρας μας κατά των ανεμογεννητριών, και ζητάμε από την επίσημη πολιτεία, σαφώς και δεν είμαστε εναντίον, να χωροθετήσει στη χώρα μας κάποιους επίσημους χώρους που θα είναι για τα αιωλικά πάρκα, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Ακούω από τα νησιά που προτείνουν γιατί να έρθουν στην Τίνο, τα ακούτε κι εσείς. Μέσα σε μία πόλη, μέσα σε ένα νησί που προσπαθεί να ζήσει τουριστικά, ενώ υπάρχουν τόσα ξερονήσια γύρω, που άνετα δεν θα ενοχλεί τον κόσμο. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με τη Στεριανή Ελλάδα, να χωροθετήσει επίσημα το κράτος για να ξέρουμε όλοι μας πού θα γίνουν αυτές οι ανεμογεννήτριες και οποιαδήποτε, πάση περιπτώσει, άλλη μορφή εναλλακτικής ενέργειας αποφασιστεί. Εμείς είμαστε αντίθετοι για την καταστροφή που θα γίνει σε αυτό το βουνό. Και το καταλαβαίνετε όλοι. Με τον ήχο, με το θόρυβο, με όλα αυτά τα πράγματα, θα είναι ένα βουνό ξένο, κατεστραμμένο. Σκεφτείτε τους δρόμους που έχουν να ανοίξουν, οι κολόνες που έχουν να περάσουν και η αλλίωση του περιβάλλοντος που έχει να γίνει. Θα γίνει ένα βουνό ξένο για μας όλους και για τους ντόπιους αλλά και για τους επισκέπτες που ερχόμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Η κοινή γνώμη έχει ταχθεί με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ μας, χωρίς με ελάχιστες πλέον κινητοποιήσεις και ενημερώσεις. Βρεθήκατε όλοι εσείς εδώ και αυτό το πράγμα πρέπει να κλιμακωθεί. Σαν Δήμοι, κοιτάμε
και τη νομική περίπτωση, πώς θα μπορέσουμε πλέον να αναστρέψουμε και να ανακαλέσουμε τις άδειες που έχουν εκδοθεί από την Πολοδομία, γιατί η πληροφόρησή μας είναι ότι πρόκειται να εκδοθούν και άλλες 4 άδειες, και κυρίως πώς θα σταματήσει όλο αυτό το κακούργημα στο βουνό μας που πάει να γίνει. Από εκεί πέρα πρέπει να είμαστε όλοι μας σε εγρήγορση, γιατί και αυτός ο τρόπος, το ότι είμαστε όλοι εδώ σήμερα, το ότι αγωνιζόμαστε για το βουνό, είναι ένας τρόπος αποτροπής όλων αυτών των παρεμβάσεων. Δεν θα θέλαμε ποτέ να φτάσουμε σε τέτοιες μεθόδους, αλλά πολλές φορές οι αγώνες αυτοί είναι μονόδρομος όταν η πολιτεία δεν μας ακούει. Και πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Έχουμε συστήσει λοιπόν μία διαδημοτική οργανωτική επιτροπή με πρόεδρο τον Δημήτρη τον Παπαχρήστου, όπου μετέχουν και οι τοπικές κοινότητες, μετέχουμε και εμείς οι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, και πρέπει να μπείτε και πολλοί ενεργοί πολίτες για να δούμε τα επόμενα βήματα για την αποτροπή της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. Με ενημέρωση στον κόσμο, είτε με φυλάδια είτε διαδικτυακά, με συγκεντρώσεις, με ενημέρωση των πολιτικών ηγεσιών, με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, πρέπει να είμαστε εδώ. Με εκδηλώσεις που θα κάνουμε στο πανί τις επόμενες μέρες, που θα σας ανακοινωθούν αμέσως μετά από τη χρυσή τομή. Πρέπει να είμαστε παρόντες. Τελικά είναι ο μόνος τρόπος που θα αποτρέψουμε την εγκατάσταση των γεννητριών, των ανεμογεννητριών. Γι' αυτό και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Σας καλούμε να είσαστε κοντά μας. Θα δείτε και πάρα πολλά αρνητικά σχόλια που γράφονται και για μας και το εκείνα. Κλείστε τα αυτιά σας. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το περιβάλλον. Το βουνό αυτό που κάει και όλο το 2007 και που κάναμε τεράστιες προσπάθειες για τη δεντροφύτευσή του, να το ξαναπρασινίσουμε. Επί 3 ολόκληρα χρόνια φυτέψαμε 110.000 δέντρα και τα δέντρα αυτά το έχουν ξαναπρασινίσει το βουνό. Και έρχονται σήμερα πάλι κάποιοι να το καταστρέψουν. Ένα πανό εκεί κάπου έχει τοποθετηθεί κάτω, το λέει πάρα πολύ καλά. Ξομολογείται το βουνό και λέει: το 2007 με κάψατε. Το 2007 ξεκινήσατε να με ναι. Σήμερα γιατί με ξανακαταστρέφετε? Να μου βάλουν δέντρα, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο. Σας θέλουμε λοιπόν κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε μέχρι την τελική αποτροπή του να γίνει το πάνιο ένα δάσος ανεμογεννητριών. Εμείς θέλουμε το πάνιο να αναπτυχθεί ήπια, να αναπτυχθεί οικολογικά, να αναπτυχθεί για μας. Έχουμε πρόγραμμα που θέλουμε να φτιάξουμε περιπάτους. Ήδη πάρα πολλά παιδιά από μόνοι τους κάνουν ποδήλατο, κάνουν mountain bike. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα για να ζούμε με το πράσινο που το θέλουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψετε να διορθώσω μια πάρα πολύ μεγάλη παράληψη, διότι σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε πέρα και πάνω από παρατάξεις, όλοι μαζί, όλοι χέρι-χέρι. Στην εκδήλωση λοιπόν αυτή, αλλά και γενικότερα σε όλη την προσπάθεια που γίνεται στο Πανί, βρίσκονται δίπλα μας ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, κύριος Γιώργος Σοφρόνης, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Σαρωνικού, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Λαβρεωτικής, κύριος Κώστας Λεβαντής, οι κύριοι ιατρού Σταύρος και Τσιγαρίδας Χρήστος, δημοτικοί σύμβουλοι και επικεφαλής παρατάξεων επίσης, η κυρία Μακρύ, επικεφαλής παράταξης και εκείνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχωρήστε μου το λάθος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Πραγματικά έχουμε το εξής. Βλέπετε εδώ πέρα μπροστά μας αυτόν τον υπέροχο ορεινό όγκο, που να μην ξεχνάμε ότι πέρα από την προσπάθεια δίπλα ακριβώς στο Αμβριόκαστρο να μπει η χωματερή όλης της Αττικής και με τον αγώνα του κόσμου απετράπει αυτό, να μην ξεχνάμε ότι περνάνε δύο γραμμές υπερυψηλής τάσης στο βουνό, δίπλα στα σπίτια, βλέπουμε και ένα κομμάτι εδώ μπροστά μας, που σε άλλες περιοχές με αγώνα, που και αυτό γίνεται και χρειάζεται, υπογειοποιούνται. Υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια στην περιοχή μας. Σχέδια δημοτικά και διαδημοτικά και διαπεριφερειακά. Ένα από αυτά είναι η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, δημιουργία μονοπατιών, χώρων άθλησης,
Προχθές ο Περιφερειάρχης, ο κ. Πατούλης, υπέγραψε πραγματική σύμβαση με το σύνδεσμο στον Ημιτό για δημιουργία μονοπατιών. Του λέμε λοιπόν ότι απαιτούμε να γίνει το ίδιο μέσω της περιφέρειας και εδώ, να δημιουργηθούν χώροι, περάσματα για πεζούς, για ποδηλάτες. Εδώ έχουμε και ειδικό σύλλογο που κάνει mountain. Και έχουμε κάνει ήδη ενέργειες στο ΓΕΣ να πάρουμε ως Δήμος, να μας παραχωρηθεί η παλιά βάση της αεροπορίας. Προκειμένου εκεί, δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχουν πάει, είναι ένα υπέροχο σημείο που βλέπει στο Σαλονικό τον Ευωδικό, προκειμένου να γίνουν εκεί δράσεις ανεμοπτερισμού, δράσεις για το περιβάλλον, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα είναι αυτόνομο ενεργειακά με φωτοβολταϊκά. Αλλά δεν γίνεται, είμαστε υπέρ. Προσωπικά εγώ, από το 2003 που είμαι δήμαρχος, σε σχέση και με τη διεκδίκηση που πάει καλά με την Ήδρα για το νησί του Σαν Τζόρτζ, όπου μπήκαν εκεί 70 ΜΒ, 29 νομογεννήτριες, αλλά εκεί πέρα είναι 15 μίλια. Και εκεί υπήρχαν αντιδράσεις, αλλά παρακάθισαν. Τώρα, για φανταστείτε λοιπόν, στον Πάτροκλο, που είναι ένα νησί δίπλα στην Αττική, αρχαιολογικό, περιοχή Natura, να πούνε ότι θα βάλουμε και εκεί νομογεννήτριες. Φυσικά θα υπάρχει εκεί πέρα αντίδραση. Πόσο μάλλον στο Πάνιο Όρος που δεσπόζει της Κερατέας, που το νότιο άκρο της Κερατέας αρχίζει από τα πρανή του βουνού και καταλήγει. Και πραγματικά εγώ προχθές που πήγα, δεν είχα δει αυτή η Πέτρο την ανατάσσωση που είχε γίνει. Στο κομμάτι της Κερατέας εκεί στερούμε. Είναι αλήθεια. Δεν έχουμε κάνει μια τεχνητή αναδάσωση για να γίνει αυτό που είδα στον προφήτη Ηλία προχθές που παγώσαμε το πρωί μέχρι τώρα. Έβαλα σακάκι γιατί ακόμα δεν έχω ξεπαγώσει από το κρύο. 16 βαθμούς είχε που ανεβήκαμε πάνω. Έχει γίνει πραγματικά μια φοβερή δουλειά και μπορεί να συνεχιστεί αυτό σε όλο τον ορεινό όγκο. Λοιπόν, είναι το μοναδικό κομμάτι όπως αναφέρθηκε που έχει ισχύ ο νόμος σε όλη την Αττική. Δεν έχει ισχύ στον Ημιτό, στην Πεντέλη, στο όρος του Εγάλεο. Δεν έχει ισχύ στη Μερέντα και έχει μόνο στο Πάνιο Όρος. Πιστεύω ότι με την πανελλαδική αντίδραση που γίνεται τώρα και είναι το κλίμα πρόσφορο, δηλαδή στις Κυκλάδες που πάνε να βάλουν στα νησιά, στην ενδοχώρα της χώρας μας, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα και σε άλλες, στην Κάριστο. Άμα πάτε στην Κάριστο, δεν υπάρχει ούτε ένα βουνό. Στην αρχή οι κάτοικοι ήταν σύμφωνοι γιατί ένα κομμάτι επιμερίζεται σε σπίτια, στο οικιακό ρεύμα. Αλλά μετά βλέποντας όλη την υπερβολή του εγχειρήματος, είναι και στην Κάριστο εκεί πέρα αντίθετη. Επομένως, είναι στο χέρι μας να πετύχουμε την ανατροπή των αδειών κατασκευής των ανεμογεννητριών. Το 8 που το 18 έληξε, μπορούμε, αφού έχει παρέλθει τη δεκαετία, να, με νομική βοήθεια που σημειωτέων έχουμε πάει σε δύο έγκριτα γραφεία νομικών, του κ. Παπακοσταντίνου και ενός άλλου, Σταύρο, ποιος είναι ο άλλος, ο νομικός που ήταν χθες μαζί μας. Σαραφιανός, και ο Σαραφιανός που έχει αναλάβει αντίστοιχες υποθέσεις στη Μάνη. Και στη Μάνη, στους πύργους τους ιστορικούς, πάνε να βάλουν ανεμογεννήτριες και εκεί πέρα οι κάτοικοι αγωνίζονται επίσης. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχουμε επιχειρήματα και πάρα πολλά να αντικρούσουμε αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ο κόσμος θέλει ενημέρωση, οι επόμενες κινήσεις μας θα είναι πρώτα απ' όλα ενημέρωση του κόσμου. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι εδώ, επειδή έχει ξεκινήσει από το 2003, έχετε πολύ πίσω και εδώ θέλω μόλις κλείσω ένα λεπτό το χαιρετισμό, να μας πει και ο πρώην δήμαρχος, ο Κώστας Λεβαντής, που το έχει ζήσει αυτό από ένα σύντομο ιστορικό, πώς προέκυψε αυτή η όλη ιστορία. Εμείς λοιπόν τώρα εδώ έχουμε τον κόσμο εσάς, θα ενημερωθεί και ο υπόλοιπος κόσμος. Έχουμε οι δύο Δήμοι, όλα τα στελέχη είναι ενωμένα. Καμία απόφαση δεν έχει βγει, έστω και κατά πλειοψηφία, που να πει κάποιος ότι θέλουμε. Είναι όλες οι αποφάσεις ομόφωνα αρνητικές. Επομένως, αγαπητέ φίλε μου Πέτρο, είναι στο χέρι μας, όλοι μαζί ενωμένοι. Εδώ θα είναι ένα εγχείρημα πραγματικά που θα αποδείξουμε όλοι ότι όταν είμαστε ενωμένοι, όπως κάνουμε και στην Κερατέα, μπορούμε. Και όταν δεν είμαστε, όπως έγινε στο γραμματικό, το χάσανε. Έτσι λοιπόν μπορούμε εδώ πέρα ενωμένοι όλοι να αποτρέψουμε αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα. Και θα το αποτρέψουμε, πιστέψτε με, διότι οι κυβερνήσεις,
όταν υπάρχει λαϊκή δυσαρέσκεια, όταν υπάρχει από τον κόσμο, από τη βάση κάτω, έντονη αντίθεση για πράγματα που γίνονται για μας χωρίς εμάς, τα παίρνουν πίσω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Θα σας κάνω για 5 λεπτά μια μικρή αναδρομή από το 2011 μέχρι και σήμερα και μερικά πράγματα που είναι πραγματικά σαν αντίλογος, πρέπει να τα ξέρουμε όλοι, γιατί ακούμε και ακούγονται φωνές ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτά, ότι συμφωνούν, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Είναι γεγονός λοιπόν ότι το θέμα έχει ξεκινήσει από το 2011, έτσι, 2001. Έγιναν τα πρώτα αιτήματα για εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στην περιοχή μας και δόθηκαν οι πρώτες θετικές γνωμοθετήσεις από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τη ΡΑΕ. Αντιδράσαμε τότε και ο Δήμος Κερατέας και με τον Δήμαρχο εδώ, τον Πέτρο τον Φιλίππου, πήγαμε πολλές φορές στον Οργανισμό της Αθήνας και έτσι το 2003 καταφέραμε ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου, ο Όρσα ο γνωστός, ματέωσε τις χωροθετήσεις και για κάποια χρόνια πράγματι ηρεμήσαμε, θα έλεγα. Θέλω να σας πω εδώ είναι τρία πολύ σημαντικά σημεία που στάθηκε ο Οργανισμός της Αθήνας και ματέωσε αυτές τις χωροθετήσεις. Το πρώτο είναι, έλεγε λοιπόν, ότι το σύνολο σχεδόν των ορεινών όγκων της Λαβριωτικής βρίσκονται σε καθεστώτα πλήρους προστασίας. Ήταν το πρώτο λοιπόν που ανέφερε στο σκεπτικό του. Το δεύτερο, η συνεισφορά στο ενεργειακό ισυζύγιο της Αττικής, και αυτό είναι σημαντικό, θα είναι μηδενική και δυσανάλογη συγκριτικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει. Το έγραψα επίτηδες για να τα λέω πραγματικά όπως ήταν στο νόμο που βγάλε τότε. Τρίτον, η αισθητική ρύπανση από τις ανεμογεννήτριες της οδούς προσπέλασης και των δικτύων διασύνδεσης θα είναι εξαιρετικά μεγάλη. Είναι αυτό που λέμε ότι αυτό το έργο δεν έχει να μας ωφελεί σε κάτι. Είναι πάρα πολύ μικρό το όφελος από την καταστροφή που θα προκαλέσει. Για κάποια χρόνια λοιπόν, όπως είπα, ηρεμήσαμε. Το 2007 όμως ανακοινώθηκε η κατάρτιση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 3/12 του 8. Στην Αττική, ακούστε τώρα, προσδιορίστηκαν περιορισμένες ζώνες εγκατάστασης, 50 ανεμογεννήτριες για όλη την Αττική. Οι ζώνες αυτές, περιοχή Πάστρας, είναι στη Δυτική Αττική η πρώτη. Το Πάνιο Όρος, εδώ η δική μας, το, όπως το αναφέρει, η περιοχή Λαβριωτικού Ολύμπου, απέναντι δηλαδή. Ναι, Λαβριωτικού Ολύμπου, ωραία. Μπας περιπτώσει, Λαβριωτική είναι και αυτό, έτσι. Και Μερέντας, το τμήμα που δεν επηρεάζει βέβαια το αεροδρόμιο. Μιλάμε λοιπόν ότι για την Αττική χωροθέτησαν, ήρθαν το 8, 4 συγκεκριμένες περιοχές. Μία μικρή περιοχή, λίγες ανεμογεννήτριες στη Δυτική Αττική, στην περιοχή Πάστρα και 3 στη Λαβριωτική. Ας πούμε Λαβριωτική γιατί... Στα χωριά μας. Έτσι. Λαβριωτική, όχι. Μερέντα, Πανή και Σαρωνία. Μα η Μερέντα είναι από την πλευρά εδώ τη δική μας Κουβαράς, γιατί από εκεί είναι το αεροδρόμιο. Δηλαδή σε όλη την Αττική ήρθαν εδώ, σε αυτόν τον τόπο που έχει προσφέρει πάρα πολλά. Ανέφερε κάτι ο Δήμαρχος, είναι 3 πυλώνες υψηλής τάσης που φεύγουν από τη ΔΕΗ, άσχετα το εργοστάσιο που έγινε. Το 67, 400 στρέμματα μπήκανε μέσα, τα περιφράξανε. Δεν μας αφήσανε ούτε να τριγύσουμε τα μπέλια από τις Ειρικάς, εγώ το θυμάμαι. Αλλά αυτό έχει συνέπεια τις 4 γραμμές υψηλής τάσης που έχουν καταστρέψει καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά και την πλαγιά του βουνού. Και έρχονται τώρα, έτσι να προχωράνε σε αυτό που είχαν από τότε, είχαν ξεκινήσει, να καταστρέψουν και την κορυφογραμμή με τις 18 ανεμογεννήτριες. Και μάλιστα το πάνε τμηματικά. Έτσι. Έχει βγει άδεια για τη μία, αυτή που πάει να ξεκινήσει. Υπάρχει, λέει, μία άδεια στην Πολεοδομία για άλλες 5 και έχει συνέχεια τις υπόλοιπες. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, πρέπει να αντιδράσουμε, έτσι, να ακυρωθεί κάθε απόφαση που αφορά τις εγκαταστάσεις για το Πάνιο Όρος. Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουμε, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε, από το 85 που είμαι δημοτικός σύμβουλος, έτσι μας βλέπουν σαν την πίσω αυλή της Αθήνας και προσπαθούν τέτοιες δραστηριότητες. Το 11 μόλις ήταν να γίνει η μεγάλη χωματερή με το 1/3 όλης της Αττικής. Αντιδράσαμε, τα καταφέραμε. Το ίδιο πρέπει να γίνει και τώρα. Συμβουλευτικά, μια κουβέντα. Πράγματι, ξεκινάμε το Σαββατοκύριακο, ενημέρωσαν οι Δημάρχοι τα δύο νομικά γραφεία. Εγώ δεν έχω έτσι ελπίδες όσον αφορά την νομική
το νομικό δρόμο. Δεν έχουμε πολλές ελπίδες, γιατί αυτοί όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταφέρει και έχουν πάρει αδειοδοτήσεις από όλους τους φορείς. Αυτό πραγματικά που μπορούμε να κάνουμε και θα τα καταφέρουμε είναι η συμμετοχή των πολιτών. Όσο μπορούμε περισσότεροι, στο σημείο αυτό που έχουμε κλείσει τους δρόμους, αυτές τις μέρες να τους αποτρέψουμε. Είναι ο μοναδικός τρόπος. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα για μένα σε όλους. Καλωσορίζω τους πολίτες του Δήμου Μασαρονικού και τους πολίτες του Δήμου Λαβριωτικής. Εγώ ήθελα να σταθώ σε κάποια συγκυριακά σημεία. Στο Δήμο Σαρονικού, ο συνδυασμός του Πέτρου Φιλίππου ήταν Σαρονικό Συνεργασία. Υπάρχει συνεργασία πράγματι αυτή τη στιγμή. Ο συνδυασμός του κυρίου Σοφρόνη ήταν Σαρονικός Αύριο. Σημαίνει για το αύριο του τόπου. Και ο δικός μας ο συνδυασμός Σαρονικός Νέα Πνοή είναι το νέο όραμα που ευελπιστούμε να δώσουμε στο Δήμο μας. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί οι συνδυασμοί σήμερα και η ονομασία τους τυχαίνει να συνεργαστούμε για το καλό για το κοινό του τόπου. Δεν θα αναφερθώ στα θέματα τα οποία ανέφερε και ο Δήμαρχος και όλοι οι προλαλήσαντες και για το ιστορικό και για τις δράσεις. Εγώ σαν μέλος της Διαδημοτικής Παράταξης που είμαστε εδώ σας καλωσορίζω πραγματικά και θέλω να σταθώ σε μια τελευταία λέξη που είπε ο κύριος Λεβαντής, συμμετοχή. Είναι το μεγαλύτερο όπλο. Δεν είναι θέμα σήμερα να καθίσουμε και να κάνουμε κριτική το τι δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό έχουμε το χρόνο να το βρούμε μπροστά μας και να τα κάνουμε στο μέλλον. Θέλω επίσης να ξεχάσω το κουκουέ, το οποίο το θεωρώ πάντα ενεργό στους αγώνες αυτούς. Σήμερα έρχονται να εγκαταστήσουν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ σαν μικρή διαβούλευση δεν το έχουν λάβει υπόψη καθόλου τόσα χρόνια. Ο κόσμος μπορεί σήμερα να μην έχει μεγάλη συμμετοχή, πιστέψτε με, και λόγω του κορονοϊού ο κόσμος φοβάται πάρα πολύ να βγει έξω ακόμη, αλλά εμείς είμαστε εδώ να διατρανώσουμε πραγματικά την αντίθεσή μας για αυτή την καταστροφή την περιβαλλοντολογική που πάει να γίνει στο βουνό. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε σε όλους τους τόνους να ακουστεί η φωνή της τοπικής κοινωνίας και να αποτρέψουμε και να καταργηθούν οι άδειες από όλους τους αρμόδιους φορείς και από την κυβέρνηση, να πάρουν πίσω λοιπόν αυτό, να σκεφτούν καλύτερα, να σκεφτούν ποιο είναι το μέλλον του τόπου, γιατί εδώ δεν καταστρέφονται μόνο το βουνό, καταστρέφεται το μέλλον των παιδιών μας, στα εγγόνια μας, αύριο μεθαύριο, γιατί όλα τα έργα τα οποία ακολουθούν μαζί με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, η καταστροφή των δρόμων, το κόψιμο των δέντρων, το τσιμέντο το οποίο θα πέσει, η καταστροφή θα είναι ολοκληρωτική και δεν θα έχει γρήγορη αποκατάσταση ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν καλώ όλους να έχουμε μια ενεργή συμμετοχή. Πιστέψτε με, έχω βιώσει πρόσφατα τα γεγονότα και στην Κερατέα και γνωρίζω ότι είπα να πει πίεση. Άρα λοιπόν η πίεση δικιά μας νομικά, όπως είπανε όλοι, μπορεί να μην είναι τόσο ισχυρή. Η μόνη ισχυρή πίεση είναι ο κόσμος, οι πολίτες, εσείς, η φωνή σας, η διαμαρτυρία σας. Σήμερα, πέρα από αυτά που ανέφερε ο Δήμαρχος, στις διάφορες περιοχές που γίνονται εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών και υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, και στην περιοχή μου σήμερα πάλι μια παρόμοια εκδήλωση γίνεται στα βουνά της Ήτης, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, όπου καταστρέφουν βουνά, περιοχές Natura, δεν λαμβάνονται υπόψη τίποτα. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι με τη συμμετοχή και μόνο και τη δυναμική συμμετοχή όλων μας και την ενεργή συμμετοχή θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε αυτό το περιβαλλοντολογικό έγκλημα και σας θέλουμε όλους μαζί. Όλους. Καλό αγώνα. Στη συνέχεια ένα σύντομο χαιρετισμό οι δύο πρόεδροι των κοινοτήτων Καλυβίων και Κερατέας. Θα απευθύνει χαιρετισμό ο βουλευτής ο κύριος Κουρολιάκος και ο περιφερειακός σύμβουλος κύριος Τουλγαρίδης και όποιος άλλος στη συνέχεια θέλει κάτι να πει ένα χαιρετιστήριο. Ευχαριστώ, στο βήμα είναι εδώ. Καλημέρα και από την κοινότητα Καλυβίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα, ένα αγώνα δύσκολο, αλλά πιστεύουμε ότι θα έχει αποτέλεσμα. Είμαστε αντίθετοι σε αυτή την κατασκευή αυτού του λειτουργήματος που θέλει να γίνει. Είναι μια κατασκευή η οποία θα λιώσει τελείως το βουνό μας.
δεν έχει τα ωφέλη που κάποιοι θέλουν να λένε ότι έχει. Είμαι υπάλληλος, ενεργειακός υπάλληλος, δουλεύω στη ΔΕΗ, όπως και δουλεύει και στη ΔΕΗ και ο έτερος φίλος Βασίλης Φλωρίδης, είμαστε μηχανικός ο Βασίλης, εγώ χειριστής μονάδες παραγωγής ενέργειας. Δεν είναι έτσι όπως τα λένε. Και σας το λέω υπεύθυνα, δεν είναι έτσι όπως τα λένε. Δεν θα μας δώσει τίποτα που θα γίνει εδώ πέρα. Δεν δίνει τίποτα πέρα από την αλλίωση αυτού υπέροχου βουνού. Εμείς λέμε λοιπόν όχι, είμαστε κάθετοι και ομόφωνα αποφασίσαμε σε συμβούλιο να μην γίνει, να μην επιτρέψουμε να γίνει αυτό το έργο. Είμαστε κάθετα αρνητικοί σε αυτό το έργο γιατί το οφείλουμε στον άνθρωπο που είναι εδώ πιο κάτω, το μνημείο του, το φίλο του Βασίλη, τον συνάνθρωπό μας, τον συνδοπίτη μας, τον φίλο, ο οποίος έδωσε τη ζωή του το 2007, άφησε ορφανά δύο παιδιά και αγωνίστηκε για να μην καεί το βουνό. Το αφήνουμε στα παιδιά και στους πολλούς από εδώ που είναι εδώ, που βλέπω σήμερα, οι οποίοι μάτωσαν, ίδρωσαν για να γίνει πάλι αυτό το βουνό πράσινο. Οφείλουμε λοιπόν να το αφήσουμε πράσινο. Το οφείλουμε στα παιδιά μας, το οφείλουμε στα εγγόνια μας όταν μεγαλώσουμε κι εμείς. Οφείλουμε να παραμείνει όπως είναι, μια όαση που θα μας δίνει χαρά και θα μας κάνει να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα. Σαν κοινότητα Καλυβίων είμαστε υπέρ των ΑΠΕ και το έχουμε δηλώσει καθαρά. Έχουμε δημιουργήσει μια ενεργειακή ομάδα που σε λίγο καιρό θα παρουσιάσουμε και στο Δημοτικό και στο Κοινοτικό Συμβούλιο, που θα έχει ως στόχο τις ενεργειακές κοινότητες. Οι ενεργειακές κοινότητες είναι κάτι που θα είναι άμεσα ανταποδοτικό σε όλους μας και θα το καταλάβετε όταν το παρουσιάσουμε και στο Συμβούλιο αλλά και σε μια παρουσίαση που θα κάνουμε σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά, ότι θα καταφέρουμε να αποτρέψουμε αυτό που πρέπει να γίνει στο βουνό μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κερατέας, για όσους δεν γνωρίζουν, εκπροσωπώ το τοπικό συμβούλιο και την κοινότητα της Κερατέας. Δύο λόγια και με νόημα. Το 2010 η Κερατέα έδωσε νικηφόρο αγώνα απέναντι στα εργολαβικά συμφέροντα. Ήθελαν να καταστρέψουν το Βρύοκαστρο. 10 χρόνια μετά, οι ίδιοι εργολάβοι, μεταμφιεσμένοι, μας μιλάνε για πράσινη ανάπτυξη και θέλουν να καταστρέψουν ένα άλλο βουνό, το Πάνιον Όρος. Το Πανί, που ξέρουμε όλοι. Ένας αγώνας ξεκινάει πάλι, αλλά αυτή τη φορά εμείς, σαν Κερατέα, δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε μαζί συναγωνιστές, το Δήμο Σαρωνικού. Και μοιραζόμαστε το ίδιο βουνό, με ένα ιδιαίτερο φυσικό κάλος. Γι' αυτό ταυτόχρονα ξέρετε ότι έχει προστατευτεί με αντίστοιχο ΦΕΚ σαν ζώνη Α απολύτου προστασίας. Φίλες και φίλοι, αυτός ο αγώνας, όπως και τότε, θα κερδιθεί. Οι πολίτες και των δύο Δήμων, με όλη σύσσωμη την τοπική αυτοδιοίκηση, θα αντιμετωπίσουν αυτό το εγχείρημα καταστροφής του βουνού. Το βουνό θα μείνει αλόβητο. Και σε συνέχεια τον λόγο μας, θα θέλαμε σαν τοπικό συμβούλιο να σας πούμε το εξής. Για μία δράση που θα γίνει την επόμενη Κυριακή. Με τίτλο «Περπατάμε για να σώσουμε το βουνό μας». Συμβολική πεζοπορία. Έχουμε συνεννοηθεί και με την κοινότητα Καλυβίων για συμβολική πεζοπορία στην κορυφή του Πανίου Όρους. Η πεζοπορία οργανώνεται από τις κοινότητες Κερατέας και Καλυβίων και όλους τους πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς της περιοχής. Με την πεζοπορία αυτή ξεκινάμε ταυτόχρονα προσπάθειες ανάδειξης, σήμανσης και επαναχρησιμοποίησης των μονοπατιών του Πανίου Όρους. Η ομάδα της Κερατέας θα ξεκινήσει από το παλιό στρατόπεδο την επόμενη Κυριακή, από το παλιό στρατόπεδο της αεροπορίας στην κορυφή του Πανίου και η ομάδα των Καλυβίων από τη ζωοδόχου πηγής. Και θα συναντηθούμε στη μέση του βουνού, όπου θα γίνει μια σύντομη ενημέρωση. Θα βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες και θα δείξουμε γενικότερα το βουνό. Σημείο συνάντησης στις 8 το πρωί στο παλιό στρατόπεδο από την Κερατέα και από το Καλύβια στη ζωοδόχου το Πανί στις 8 η ώρα το πρωί. Το όλο εγχείρημα θα διαρκέσει γύρω στις 3 ώρες. Σας περιμένουμε όλους να μιλήσουμε και να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, παρακαλώ τον κύριο Σπουρελιάκο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αττικής. Γεια σας, σύντομα κύριε. Ευχαριστώ. Γεια σας, καλημέρα. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Να διεκδικήσουμε την προστασία του περιβάλλοντος, να λάβουμε υπόψη μας πάρα πολύ σοβαρά
την αρχαιολογική διάσταση που υπάρχει, να διεκδικήσουμε τελικά τη ζωή μας. Η περιοχή των Μεσογείων, αλλά και ευρύτερα της Ανατολικής Αττικής, τα τελευταία χρόνια, με την Αττική Οδό, με το αεροδρόμιο, έχει προσελκύσει ένα μεγάλο πλήθος, ένα μεγάλο όγκο κατοίκων από το πολυδομικό συγκρότημα της Αθήνας και του Πειραιά. Για τους παλιούς κάτοικους αυτής εδώ της περιοχής και για όλους εμάς που ήρθαμε εδώ και ζούμε από επιλογή μας, πρέπει να αγωνιστούμε για να προστατεύσουμε αυτό τον τόπο. Υπόθηκε, κάει και το βουνό, έγινε μια προσπάθεια αναδάσωσης. Υπάρχει από το 1995, κατοχυρωμένο ως αρχαιολογικός χώρος το Πάνιο Όρος, και ξανά το 1998 όπου μπήκαν οι αρχαιολογικές συντεταγμένες, είπε ο Δήμαρχος, ήταν εδώ κέντρο λατρείας του Θεού Πανός, ο Στράβωνας το αναφέρει η Δήμαρχε για πρώτη φορά. Πρέπει λοιπόν όλοι ενωμένοι, ασχέτως πολιτικών ή άλλων αφετηρίων, να αγωνιστούμε για τη ζωή μας. Και αυτό θα κάνουμε. Το παράδειγμα της Κερατέας είναι πρόσφατο και πολύ κοντινό. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε να διατηρήσουμε για μας και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας, όπως υπόθηκε, το περιβάλλον αλόβητο και το σεβασμό μας στον αρχαιολογικό χώρο. Καλή δύναμη, καλό αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κύριος Τουλγαρίδης. Και όποια αγαπητοί φίλοι από τους Δήμους θέλετε ένα σύντομο χαιρετισμό, έχει ζητήσει ο κύριος Σοφρόνης από πλευράς Σαρονικού και από πλευράς Λαβρεωτικής. Όποιος κάτι θέλει να πει, κάποια ιδέα, κάποια πρόταση, το μικρόφωνο είναι εδώ στη διάθεση. Να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά σήμερα η ανταπόκριση του κόσμου και η συγκέντρωση αυτή, γιατί κατά τη γνώμη μας η ζωή έχει δείξει ότι είναι ο μόνος δρόμος για να υπερασπίσουμε το περιβάλλον, τη φύση και τα βουνά μας, και για να μπορέσουμε να τα κάνουμε πηγές ζωής, αναψυχής, άθλησης, αλλά και χώρους που θα συντηρούν και την πανίδα που δεν ακούστηκε μέχρι τώρα. Να μην ξεχνάμε τα περάσματα των αποδημοτικών πουλιών, την πανίδα συνολικά των δασών. Αυτά όλα μπαίνουν στο στόχαστρο και καταστρέφονται, και εμείς είμαστε σαφείς ότι τόσα χρόνια σχεδιάζουν κάνουν αυτά τα σχέδια με μόνη λογική το ότι θα πρέπει τα πάντα, το περιβάλλον, η φύση, τα βουνά, να γίνουν αντικείμενο κερδοφορίας συγκεκριμένων συμφερόντων και μεγαλοεργολάβων. Αυτό αντιμετωπίζουμε και δυστυχώς αυτό έχουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις να ξυλώνουν κάθε νομικό πλαίσιο προστασίας της φύσης και των δικαιωμάτων μας, και να ανοίγουν το δρόμο στην μεγαλύτερη απελευθέρωση για να κάνουν αρπαχτές μέσα από την εγκατάσταση διαφόρων επιχειρήσεων. Αυτό, το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό προέκυψε πρόσφατα με το νέο αντιπεριβαλλοντικό νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση, όπου παραδίδει ακόμα και περιοχές Natura, ακόμα και δάση, στη δυνατότητα με απλοποιημένες διαδικασίες να αναπτύσσονται επιχειρηματικά σχέδια και διαφόρων ειδών δραστηριότητες. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τις ανεμογεννήτριες και την αιωλική ενέργεια, εμείς θέλουμε να πούμε ότι δεν είμαστε συνολικά και συλλήβην αντίθετοι σε αυτή, αλλά η πραγματικότητα, το ότι αυτή παραδίδεται σε διαδικασίες αρπαχτών για να βγάζουν κέρδος συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, ακυρώνει στην πραγματικότητα την όποια φιλοπεριβαλλοντική διαδικασία θα μπορούσαν να έχουν οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Γιατί αποδεικνύεται από όλο το κύμα σε όλη την Ελλάδα ότι σήμερα οι ανεμογεννήτριες, έτσι όπως λειτουργούν, πρώτον δεν διασφαλίζουν καμία δυνατότητα να λειτουργήσουν σε όφελος των πολιτών, να μειώσουν την κατανάλωση των παραδοσιακών μορφών
να φτηνίνει το ρεύμα για τον κόσμο. Να θυμίσω ότι εμείς πληρώνουμε τέλος για όλες αυτές τις επιχειρήσεις, διασφαλίζουν απολύτως ανεξαρτήτου της λειτουργίας τους την κερδοφορία αυτών που τις εισάγουν και δεν δεσμεύουν κανέναν για την απομάκρυνσή τους όταν τελειώσει η ζωή τους. Έχουμε γεμίσει σε μια σειρά περιοχές κουφάρια από ανεμογεννήτριες που δεν δεσμεύουν κανέναν από αυτούς που τις εγκατέστησαν να τις ανακυκλώσουν, να τις αφαιρέσουν, να αποκαταστήσουν τις περιοχές. Άρα λοιπόν ούτε πράσινη καταλήγει να είναι αυτή η διαδικασία, ούτε ανάπτυξη σε όφελος του κόσμου και για να κερδίσουμε ενέργεια. Και από αυτή την άποψη λέμε ότι η μόνη δυνατότητα είναι να περάσουν οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας μέσα από δημόσιες διαδικασίες για τέτοιου είδους επενδύσεις που θα παίρνει πρώτα και κύρια υπόψη τις ανάγκες των ανθρώπων και τις ανάγκες του περιβάλλοντος και όχι την κερδοφορία συγκεκριμένων. Καταλήγοντας, θέλω να πω ότι ως Περιφερειακός Σύμβουλος, ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική, δεσμευόμαστε να φέρουμε το θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, γιατί ο κύριος Πατούλης και η Περιφερειακή Αρχή ήταν ένθερμοι υπέρμαχοι της ψήφισης του αντιπεριβαλλοντικού νόμου και πρόσφατα ακύρωσαν τη δυνατότητα έκδοσης αντίθετου ψηφίσματος από την περιφέρεια. Δεν είμαστε αισιόδοξοι γιατί μόλις προχθές σύσσωμοι η παλιά και νέα περιφερειακές δυνάμεις στήριξαν το έγκλημα στον Πειραιά, στην Κόσκο, στο master plan της Κόσκο κτλ. Και με αυτή την έννοια λέμε ότι σε αυτή την παρέμβαση θέλουμε να την κάνουμε με τη στήριξη των πολιτών και των κατοίκων και της Λαβριωτικής και του Σαρωνικού, για να απαιτήσουμε να σταθεί με διαφορετικό τρόπο από τις άλλες περιπτώσεις η περιφερεία και να επιβάλλουμε ότι θα εναντιωθεί σε αυτό το έγκλημα που πάει να γίνει και αυτή, και θα διασφαλίσουμε ότι θα προχωρήσουν όλα αυτά τα προγράμματα που λέμε διαμόρφωσης χώρων αναψυχής, περιπάτων, άθλησης και όλα τα υπόλοιπα που ακούστηκαν και που είναι απέτηση του λαού εδώ. Ο μόνος δρόμος είναι η υπεράσπιση των ίδιων των κατοίκων του τόπου αυτού, και γι' αυτό πρέπει να συμβάλλουμε σε διαμόρφωση αγωνιστικού σχεδίου ώστε να μην επιτρέψουμε τετελεσμένα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Οφρόνης και η κυρία Αρετούσα Μακρύ, ναι. Και αν κάποιος άλλος θέλει κάτι να δει. Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Κύριε Δήμαρχε, μιας και δεν τηρήσαμε κανένα πρωτόκολλο και μου δώσατε το λόγο την ώρα των πολιτών, θα σας πω ότι σαν πολίτης έχω μια απορία. Το 2018 υπήρξε η αδειοδότηση του άλλου της άλλης εταιρείας που θα κάνει 18 ανεμογεννήτριες στο Πανιόρος, Ελληνικής Τεχνοδομικής Άνεμος. Ο Δήμος Σαρωνικού πήρε τότε μια ομόφωνη αρνητική απόφαση για αυτή την αδειοδότηση, παρότι δεν του πέφτει λόγος, διότι μέσα στη διαδικασία των αδειοδοτήσεων δεν ρωτούνται οι Δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες. Και εδώ είναι το μεγάλο φάουλ από νομοθετικής πλευράς. Η περιφέρεια δεν αντέδρασε. Και τότε που ήσασταν αντιπεριφερειάρχης, δεν σας είδα να λέτε όχι. Χαίρομαι που έστω και σήμερα λέτε όχι στο αιωλικό πάρκο στο Πανί. Αλλά δεν θα μιλήσω σαν πολίτης, διότι δεν βρίσκομαι εδώ σαν πολίτης. Δεν θα κάνω χρήση των δικών σας τακτικών. Βρίσκομαι ως επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης και ως πρώην δήμαρχος. Και φίλες και φίλοι, πραγματικά θα σας πω τα εξής. Υπάρχει μερίδα συμπολιτών μας, και το γνωρίζουμε όλοι, που μας βρίσκει στο δρόμο, εμένα τουλάχιστον με βρίσκει και μου λέει, μα γιατί είστε αρνητικοί? Διότι δεν ποινικοποιεί κανείς, και να γίνει ξεκάθαρο, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κανείς δεν είπε ότι η αιωλική ενέργεια είναι κακή. Κανείς δεν είπε ότι η ηλιακή ενέργεια είναι κακή. Ότι ο λιγνίτης είναι κακός, το λέμε, το ξέρουμε όλοι. Όμως πρέπει να βγάλουμε ξεκάθαρο σε όλους τους συμπολίτες μας τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θέλουμε ή τι είναι αυτό το οποίο δεν θέλουμε. Και ποιοι είναι οι ουσιαστικοί λόγοι. Μπερδεύεται ο κόσμος και μπορεί και να μας λιτζάρει και να λέει, μα είστε γραφικοί, είστε πισοδρομικοί. Μην πείτε ότι τα έχετε ακούσει.
Δεν είμαστε λοιπόν ούτε γραφικοί, ούτε οπισθοδρομικοί. Είμαστε εδώ σήμερα και πραγματικά σκητάξει ο καθένας και κάθε μία από εμάς αυτή την κορυφογραμμή του Πανίωρους και να μου πει πώς τη φαντάζεται με 19 ανεγμογεννήτριες επάνω. Είναι καταστροφή. Είναι καταστροφή μιας τεράστιας προσπάθειας που έχουμε κάνει όλες και όλοι εμείς και πολλοί άλλοι φίλοι που δεν είναι εδώ σήμερα να αναδασώσουμε αυτό το πνεύμα αναπρασίνου της περιοχής μας όταν το 2007 καταστράφηκε από την πυρκαγιά και θρηνήσαμε και ανθρώπινη ζωή του Βασίλη του Φιλίππου και για πολλά χρόνια θρηνούσε όλη η τοπική κοινωνία, όχι μόνο τα Καλύβια, αλλά και όλες οι γύρω περιοχές για αυτή την καταστροφή. Έκανε χρόνια να φύγει από τις μνήμες μας αυτά τα απίστευτα, δύσκολα και τραγικά βράδια, ειδικά το πρώτο βράδυ της πυρκαγιάς, όπου δεν σταματούσε με τίποτα με τους ανέμους που έπνιαν. Θυμίζω έτσι απλά κάποιες εικόνες που τις έχουμε ζήσει όλοι. Και έρχομαι και λέω, ναι, καλές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά μπροστά στο ότι είναι καλές μπορούμε να βάλουμε οπουδήποτε ανεμογεννήτριες. Δηλαδή με αυτή τη λογική μπορούμε να πάμε και στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο να βάλουμε ανεμογεννήτριες επειδή έχει αέρα. Μπορούμε και στο ναό του Παρθενώνα, επειδή είναι το υψηλότερο σημείο της Αθήνας, να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Η δημιουργία ενός ολικού πάρκου, για να μην σας κουράσω, στο Πάνιο Όρος, το ισοζύγιο το οποίο θα δημιουργήσει για το τοπικό συμφέρον και την τοπική κοινωνία, είναι αρνητικό σε επίπεδο 100%. 100% αρνητικό ισοζύγιο. Ακούμε ότι μα πρέπει να αφήσουμε το λιγνίτι στην άκρη να πάμε στη ΣΑΠΕ. Βεβαίως, συμφωνούμε όλοι. Όμως, αυτό το βάρος για όλη την Αττική θα το σηκώσουν μόνο οι κάτοικοι των περιοχών που βρίσκονται γύρω από το Πάνιο Όρος. Μας αναλογεί δηλαδή εμάς να σηκώσουμε όλο το ισοζύγιο, αυτό που χρειάζεται για να φύγουμε από το λιγνίτι και να πάμε στη ΣΑΠΕ, να το σηκώσουμε εμείς για όλη την Αττική. Γιατί? Να καταστρέψουμε το μόνο όρος που έχουμε μεταξύ και των παραλιακών και της μεσογειακής ζώνης του Δήμου Σαρονικού και του Δήμου Λαβρεωτικής. Για ποιο λόγο? Για να πάρουμε πίσω ποιο αποτέλεσμα? Να καταστρέψουμε τεράστια προσπάθεια των αναδασώσεων. Για ποιο λόγο? Για να πάρουμε πίσω ποιο αποτέλεσμα? Πρέπει λοιπόν, το πρώτο που ζητώ από την κάθε μία και τον κάθε ένα, είναι να συνομιλήσουμε τους συμπολίτες μας και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι ούτε γραφικοί είμαστε, ούτε οπισθοδρομικοί είμαστε. Τι είμαστε? Λάτρες του τόπου στον οποίο άλλοι γεννηθήκαμε και άλλοι επιλέξαν να ζουν. Αυτό είμαστε, πολύ απλά. Και δεν έχουμε καμία, μα καμία διάθεση να σηκώσουμε στην πλάτη το βάρος για όλη την Αττική. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν που περιμένω από όλες και όλους εσάς και που όλοι περιμένουμε ο καθένας από τον άλλον μεταξύ μας, είναι να ενημερώσουμε και να εξηγήσουμε στους πολίτες μας που μας κοιτάζουν με μισό μάτι γιατί δεν θέλουμε αυτό το ελικό πάρκο. Και από την άλλη, οι δημοτικές αρχές των δύο Δήμων που βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία, και μπράβο και είναι πολύ σημαντικό, να κάνουν κάθε νόμιμη ενέργεια για να το σταματήσουμε. Διότι δεν είναι το ζητούμενό μας το να κάνουμε επαναστατική γυμναστική, δεν είναι το ζητούμενό μας το να λέμε μπρος τα άρματα, μπρος τον αγώνα. Το ζητούμενό μας είναι ένα και πρέπει να μην αποπροσανατολιστούμε από αυτό το στόχο, να μην μπει τα ανεμογεννήτρια στο Πάνιο Όρος. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτός είναι ο στόχος και σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε όλοι μαζί. Επιμέρους διαφορές μπορεί να έχουμε ως προς τον τρόπο προσέγγισης, αλλά ο στόχος είναι ένας και είναι κοινός. Και νομίζω πραγματικά πως πιασμένοι χέρι-χέρι, πολίτες, φορείς, δημοτικές αρχές και των δύο Δήμων, θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ίσο αποτέλεσμα. Καλή δύναμη και θα είμαστε όλοι μπροστάριδες σε κάθε προσπάθεια που θα χρειαστεί. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους σας. Δεν θα σας κουράσω γιατί ήδη σας έχουν αναλύσει το θέμα οι προλαλήσαντες. Εγώ απλά θέλω να σας πω δύο πράγματα. Υπόθηκε ότι δεν έχουμε και πολλές ελπίδες στο νομικό μας αγώνα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετές ελπίδες και μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε με επιχειρήματα το δικό μας θέλω και τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να καταστραφεί αυτός ο φυσικός πλούτος, αυτό το μοναδικό βουνό το οποίο έχουμε στην περιοχή των Μεσογείων.
Υπάρχουν λόγοι, υπάρχουν ελλείψεις τυπικές και ουσιαστικές στην έκδοση της αδείας, η οποία έχει ήδη εκδοθεί από την Πολυοδομία Μαρκοπούλου. Υπάρχουν και λόγοι ουσιαστικοί που έχουν να κάνουν με την εγκατάσταση των αναμεγεννητριών και όσο αφορά και τους ορεινούς όπλους της περιοχής μας και ως προς την νομοθεσία που διέπει την εγκατάσταση αναμεγεννητριών. Το παλεύουμε, θα το προσπαθήσουμε και μην ξεχνάτε ότι ο δρόμος για να κερδίσουμε τον αγώνα στα χιτά της Κερατέας άνοιξε μέσω της δικαστικής οδού. Προχωρήσαμε λοιπόν τότε δικαστικά και ήτανε πραγματικά το μέσο που βοήθησε ουσιαστικά στο να φύγουν τα ΜΑΤ, να φύγουν οι αστυνομικές δυνάμεις που ήταν επί 4 μήνες στην περιοχή μας. Χάσαμε δικαστικές μάχες, αλλά κερδίσαμε και ουσιαστικές δικαστικές μάχες, οι οποίες μας βοήθησαν μετά και στα περαιτέρω ποινικά δικαστήρια. Άρα δεν πρέπει απριόρι να θεωρούμε ότι δεν έχουμε ελπίδες στα δικαστήρια να κερδίσουμε αυτό που πραγματικά είναι η αλήθεια, ότι εδώ δεν μπορούν να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες, δεν μπορεί να υποβληθούμε σε αυτή τη διαδικασία, να δεχτούμε όλες τις ανεμογεννήτριες της περιοχής, της Αττικής, σε ένα τόσο μικρό σημείο. Δηλαδή, η Μερέντα ακυρώθηκε η περιοχή. Και γιατί να είναι στο Πανιόρος 19 ανεμογεννήτριες. Και φανταστείτε, γιατί κάποιος είπε, κοιτάξτε την κορυφογραμμή, νομίζω ο κύριος Σοφρόνης, φανταστείτε, κάντε μία εικόνα στο μυαλό σας, με 19 ανεμογεννήτριες, ύψους πυλώνα από 40-45 μέτρα και διάμετρο πτερωτής, και διάμετρο πτερωτής από 43, γιατί κυμαίνονται έως 45 μέτρα. Για κάποια γιγάντια δηλαδή πουλιά, τα οποία θα σκιάζουν όλο τον ορίζοντα. Και δεν είναι μόνο το αισθητικό πρόβλημα, το αν θα βλέπουμε αυτό, είναι και η υποβάθμιση και η καταστροφή του περιβάλλοντος σε ένα βουνό που έχουμε πάρα πολλά όνειρα. Και τα έχουμε αυτά τα όνειρα χρόνια, τι θέλουμε να δημιουργήσουμε εκεί. Διαδρομές περιπατητικές, το φυσιολατρικό σύλλογο, διαδρομές πεζοπορίας, ποδηλάτων. Υπάρχει η δυνατότητα, όπως και το να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις εγκαταστάσεις αεροπορίας που τις έχουμε ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο πάρα πολλές φορές. Και γιατί να μην κάνουμε αυτό λοιπόν και να κάνουμε ένα δάσος από ανεμογεννήτριες. Επομένως, δεν πτωούμαστε, το προσπαθούμε και δικαστικά, ήδη έχουμε υποβάλει μία μήνυση από προχτές, από την Παρασκευή το πρωί, κατά των εκπροσώπων των εταιριών, στο αστυνομικό τμήμα Κερατέας, νομίζω ότι έχει υποβάλει και ο Δήμαρχος Σαρονικού. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εντείνουμε αυτό το δικαστικό αγώνα. Ίσως έχουμε αργήσει σε αυτό το δικαστικό αγώνα. Δεν το είχαμε δει δηλαδή τόσο ζεστά, θεωρούσαμε ότι με άλλους τρόπους και με άλλα μέσα μπορούμε να αποφύγουμε αυτό που πάει να γίνει. Πρέπει λοιπόν μετεπιτάσεως να προσπαθήσουμε δικαστικά με τα επιχειρήματα που έχουμε και από την άλλη πλευρά στο νομοθετικό περιβάλλον με τις παρεμβάσεις που υπάρχουν, κύριε Φιλίππου, προς την κυβέρνηση, προς το αρμόδιο Υπουργείο, να γίνει η νομοθετική ρύθμιση για να λυθεί το πρόβλημά μας και να μην έχουμε στη συνέχεια άλλου είδους τέτοια θέματα με υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Δεν μπορούν οι περιοχές μας πια να θεωρούνται ότι είναι οι πίσω αυλές της Αθήνας. Ότι θα έχουμε ένα εργοστάσιο της ΔΕΗ, θα έχουμε 2 γραμμές υπερυψηλής τάσης, 1 μέσης τάσης. Και ποια είναι η ανταπόδοση και ποιο είναι το όφελος. Αν ερχόντουσαν και μας έλεγαν ότι αν θα βάλουν αυτές τις ανεμογεννήτριες θα έχετε μία έκπτωση στο ρεύμα της τάξης του 20% όλοι κάτοικοι, μπορεί και να το σκεφτόμασταν. Μπορεί και να μπαίναμε σε μια διαδικασία συζήτησης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα όφελος για όλους εμάς. Μα κανένα. Το μόνο όφελος είναι στις εταιρείες οι οποίες θα πουλήσουν το ρεύμα τους και θα αποκτήσουν κέρδη. Άρα, συνεχίζουμε όλοι μαζί. Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση. Πραγματικά υπάρχει έλλειμμα στην ενημέρωση του κόσμου, γιατί θεωρούν ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον της ενέργειας και είναι έτσι. Αλλά θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος για να γίνουμε πολύ πολύ περισσότεροι. Για ποιο λόγο εμείς δεν θέλουμε εγκατάσταση τέτοιου τύπου ενέργειας στο δικό μας τόπο. Άρα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας όλοι μαζί, οι 2 δημοτικές αρχές, όλες οι παρατάξεις, σε αυτό τον αγώνα είμαστε όλοι μαζί, δεν περισσεύει κανένας
Είναι ένας κοινός αγώνας και όλοι εσείς, οι πολίτες και οι κάτοικοι και οι φορείς, που πρέπει να πολλαπλασιαστούμε στις επόμενες ημέρες. Η ισχύς εν τη ενώση. Και όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πίεσή μας. Άρα θέλω να ευχηθώ σε όλους μας καλή δύναμη, καλή συνέχεια και θεωρώ ότι για άλλη μια φορά η περιοχή μας θα τα καταφέρει. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν τελειώσουμε, αν κάποιος θέλει, ο κύριος Αναγνωσταράς και ο κύριος Χάλαρης έχουν πει, αλλά ένα πολύ σύντομο, παιδιά, ελάτε, για να πούμε και τι κάνουμε αμέσως τα επόμενα βήματα. Σύντομα θα να παρακαλέσω Γιάννη και Γιώργο, μην είναι, γιατί το κόσμος πλέον στον ήλιο. Καλημέρα σας. Δεν θα αναφερθώ σε όσα έχουν πει οι προλαλήσαντες, γιατί θα επαναλάβω τα ίδια. Και δεν θα αρχίσω από το πανί, θα σας ευνηδιάσω λίγο. Θα αρχίσω από τα άγραφα. Θα αρχίσω από την Νίτη, θα αρχίσω από την Ιερά Πέτρα, θα αρχίσω από την Τίνο και θα αρχίσω από την Άνδρο, όπου χτες στο λιμάνι του Γαβρίου της Άνδρου προσπάθησε να προσεγγίσει πλοίο, φορτηγό οχηματαγωγό, όχι πλοίο γραμμής, το οποίο είχε ανταλλακτικά για κάποιες παλιές ανεμογεννήτριες που υπάρχουν όντως στην Άνδρο και οι οποίες πρέπει να αντικατασταθούν. Συγκεντρώθηκαν οι κάτοικοι και απέτρεψαν την αποβίβαση των λεωφορείων, των φορτηγών, μαζί με τα ανταλλακτικά. Και διαρωτώ με, είναι τρελοί όλοι στα άγραφα, στην Νίτη, κριτική, εμείς. Είμαστε όλοι τρελοί. Εάν είμαστε τρελοί, τότε δεν πρέπει να μας βάλουν καμία ανεμογεννήτρια. Όχι, δεν είμαστε τρελοί. Υπάρχει όντως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία όμως πρέπει να μπαίνει με μέτρο και στον τόπο που πρέπει, για να προσφέρει και αυτό που πρέπει. Ένα αυτό. Δεύτερον, θέλω να πω κάτι. Εδώ είμαστε δημότες Λαβριωτικής και Σαρωνικού. Δεν είμαστε κομματικοί αντίπαλοι. Στο μεγάλο αγώνα της Κερατέας έχετε την εντύπωση ότι δεν υπήρχαν φύλλα προσκύμενοι στην τότε κυβέρνηση που πολεμούσαν. Σε έναν αγώνα που έγινε από τα Θρακαλίδια πριν 2 χρόνια δεν υπήρχαν φύλλα προσκύμενοι στην τότε κυβέρνηση. Όπως και στη σημερινή. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή κομματικής αντιπαράθεσης μεταξύ μας. Είναι σαν πολίτες. Εγώ σέβομαι και αυτούς που έχουν αντίθετη άποψη, σαφώς, αλλά και με κόσμια συμπεριφορά και με επιχειρήματα. Δεν μπορώ όμως να παραβλέψω τους τελευταίους ενσκύψαντες εραστές του Facebook από άλλες περιοχές που αγαπήσαν τόσο πολύ το πάνιο όρος. Ας φροντίσουν να λύσουν τα δικά τους προβλήματα, να φτιάξουν το δικό τους τόπο και να διαφερθούν και για μας. Αυτό, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Ξέρετε, αυτό το βουνό εδώ πέρα, επειδή ήρθαμε εμείς οι ξένοι, αγαπήσαμε αυτόν τον τόπο. Σίγουρα αγαπήσαμε και αυτό το βουνό. Και το έχουμε δουλέψει αυτό το βουνό. Το έχουμε τρέξει, έχουμε σβήσει φωτιές, ο Δήμαρχος ξέρει, έχουμε δεδροφυτέψει, έχουμε ρίξει πολύ σκάψιμο. Σας έχω μοιρασμένο από κάθε πλαγιά του σύλλογου. Κάποτε είπε ο Πέτρος ο Φιλίππου, ο Δήμαρχός μας, ότι εκεί που δεν πάει το μηχάνημα πάει η τσάπα του Χάλαρη, η αναφιώτια. Λοιπόν, έχουμε δουλέψει πολύ και το αγαπάμε αυτό το μέρος. Βέβαια, εγώ επειδή είμαι από ένα νησί που πραγματικά τον αέρα και τον ήλιο θέλαμε να τον εκμεταλλευτούμε στο νησί μου, αλλά σε σημείο που δεν θα φαινόντουσαν οι ανεμογεννήτριες ούτε από παραλία από τη χώρα. Γιατί έχουμε μια γεννήτρια μέσα στο λιμάνι για να δίνουμε ρεύμα. Με όφελος βέβαια όλους τους κατοίκους, με μηδέν στο λογαριασμό τους και να αφαιρέσω από τα ηλιακά συστήματα βάση στις ταράτσες τα παραδοσιακά μας και να δουλεύουν με τα ηλιακά συστήματα. Και εκεί υπήρχαν αντιδράσεις, όπως παντού. Πόσο μάλλον εδώ. Εδώ πέρα λοιπόν η Ένωση Συλλόγων, σας δηλώνω, είναι μαζί. Είναι στον αγώνα κοντά, είμαστε κοντά γιατί το αγαπάμε αυτό το μέρος και για να μην σας κουράσω, όταν ανοίγω το παράθυρό μου βλέπω το βουνό και ένα βράδυ που τα είχα πει, βγήκα έξω και είπα απόψε δεν θα κοιμηθώ μέχρι να ξημερώσει, να δω τον ήλιο στο πανί και ο νους μου να μερώσει. Δηλαδή το αγαπήσαμε αυτό το μέρος και το αγαπάμε και γι' αυτό λοιπόν όλοι μαζί στον αγώνα να μην αφήσουμε να γίνει αυτό το χαμός επάνω. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Όλοι μαζί, αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που βγαίνει σήμερα.
Αυτή ήταν η τοποθέτηση που κάναμε όλοι μας. Θέλω να σας παρακαλέσω όλους να παρακολουθάτε καθημερινά τι θα προγραμματίζει η συντονιστική, η κοινή συντονιστική επιτροπή των δύο Δήμων, Λαμπρεωτικής και Σαρωνικού. Ήδη μας ανακοινώθηκε για την άλλη Κυριακή ότι θα γίνει πεζοπορία και από την πλευρά της Κερατέας και από την πλευρά των Καλυβίων, με κάποια συνάντηση, με συνάντηση στο ενδιάμεσο που θα έχουν προγραμματιστεί και εκδηλώσεις. Επίσης, ορίστε, και από τον Κουβαρά να έρθουν, ναι. Λοιπόν, επίσης μέσα στις επόμενες ημέρες θα έρθουν ειδικοί και από το Πολυτεχνείο και άλλοι επιστήμονες να μας ενημερώσουν για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις ανεμογεννήτριες. Παράλληλα, κυνηγάμε τις νομικές, όπως είπε και η Αρετούσα η Μακρή και εμείς, τις νομικές διαδικασίες για να ανακληθούν οι άδειες αυτές που έχουν εκδοθεί. Θα πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις πλέον στις πολιτικές ηγεσίες και στα αρμόδια Υπουργεία, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Οποιαδήποτε στιγμή νύχτα φέρανε τα μηχανήματα εδώ και μάλιστα ήταν Δευτέρα πρωί μέσα στον κορονοϊό που τους σταματήσαμε, Παρασκευή ήταν να έρθουνε προχτές και πάλι τους σταματήσαμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πλαισιώσουμε τις ομάδες που έχουμε εδώ για περιφρούρηση. Έχουμε φτιάξει ομάδες που όλο το 24ωρο περιφρουρούμε, γιατί δεν ξέρουμε ποια ώρα θα θελήσουν να φέρουν τα μηχανήματα. Ο δρόμος είναι ανοιχτός για όλους, αλλά μόνο για γιοταχή. Έχουμε βάλει αυτοκίνητα και του Δήμου Λαβρεωτικής και του Δήμου Σαρωνικού και έχουμε αποκλείσει την άνοδο στο βουνό μεγάλων μηχανημάτων ή μεγάλων φορτηγών. Δεν σημαίνει αυτό ότι μπορεί να μην έρθει κάποιος εισαγγελέας που να μας υποχρεώσει να τα απομακρύνουμε. Πρέπει να είμαστε εδώ. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνεται σήμερα, παρόλα τα μέτρα που δεν επιτρέπουν τις συγκεντρώσεις. Παρόλο την ώρα, μέσα στον ήλιο, το ότι είσαστε τόσο πολύ εδώ, το ότι βρισκόμαστε, το ότι μιλάμε, λέμε και τα αντίθετα. Αυτό μας δίνει χαρά, κουράγιο και αισιοδοξία για να συνεχίσουμε. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και είναι βέβαιο ότι το πανί θα είναι το βουνό μας και θα μείνει για πάντα δικό μας. Συνεχίζουμε όλοι μαζί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, εκφράζοντας και τους δύο Δήμους, τους δύο όμορους Δήμους, για τη συμπαράστασή σας και για τον κοινό μας αγώνα. Να είστε όλοι καλά και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν, κυρίες και κύριοι, η σημερινή συγκέντρωση των Δήμων Λαμπρεωτικής και Σαρωνικού από το Μέμο Ξυγκάκη και το παράκτη.gr. Καλό απόγευμα.